Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είπες. Πιθανώς να έχουν και ανάγκη, γιατί δεν είναι πλέον η Σοβιετική Ένωση. Έχουν τεράστιες καταναλώσεις πυρομαχικών και όπλων στα πεδία των μαχών. Δηλαδή αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία μετεβλήθη σε μια μαύρη τρύπα που ρουφάει ανθρώπους, αλλά και οπλικά συστήματα και υλικό. Οπότε δεν είναι αδύνατον να χρειάζονται. Ήδη αγοράζουν οπλικά συστήματα από το Ιράν. Ποιος θα το πίστευε, δηλαδή, όχι πριν από 30 χρόνια. Πριν από 10 χρόνια, μα το έλεγες αυτό, θα ήταν ανέκδοτο, ας πούμε. Θα σου λέγαμε τι λες τώρα. Και όμως αγοράζουν συστήματα από το Ιράν, μη επανδρομένα αεροχήματα. βαλιστικούς πυράβλους έχει ακουστεί. Λοιπόν, έχει ακουστεί και από τη Βόρειο Κορέα. Άλλο ανέκδοτο ότι παίρνουν βλήματα, γιατί οι καταναλώσεις, χαμηλής τεχνολογίας αισθήματα, δεν μιλάμε για μαχητικά αεροπλάνα. Λοιπόν, γιατί οι καταναλώσεις που γίνονται είναι τρελές, είναι εξωφρενικές, είναι δεκάδες χιλιάδες οβίδες και ρουκέτες κάθε μέρα. Οπότε δεν βλέπω το λόγο να μην χρειαστούν να πάρουν όπλα από την Κίνα, πιθανώς και πιο εξελιγμένα από πυρομαχικά, ας πούμε, οι drones. Και στα drones βέβαια, εδώ έτσι κι αλλιώς, οι Ουκρανοί, για παράδειγμα, αγοράζουν σε κολοσιαίες ποσότητες εμπορικού τύπου. Δηλαδή από αυτά που παίρνεις κυριολεκτικά από το διαδίκτυο, στα φέρνει ο courier σπίτι, ας πούμε, μικρά drones, και τα τροποποιούν πάλι με κινέζικα απάρτια, με κάμερες, με διάφορα λαμπιχλιμπίδια για να ελέγχονται, και τους βάζουν πάνω κρηκτικά και τα κάνουν πολύ χαμηλού κόστους αυτοκτονικά, πυρομαχικά, και τα εξαπολύουν. Όπως πιθανώς, τουλάχιστον υπάρχουν πληροφορίες, τέτοιο κάνουν και οι Ρώσοι. Οπότε ναι, η Κίνα μπορεί να προσφέρει μεγάλες ποσότητες από τέτοια όπλα, όπως και πιο εξελιγμένα, ρομποτικά συστήματα πάρα πολλά, βλήματα, πυρομαχικά πάσης φύσεως, πιθανώς αντιαρματικά όπλα. Είναι τεράστιο λάθος να πιστεύουμε ότι οι Κινέζοι φτιάχνουν πράγματα πολύ χαμηλής ποιότητας. Πλέον έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Αυτό φαίνεται και από τα εμπορικά τους συστήματα, φαίνεται και από τα βιομηχανικά τους προϊόντα. Στο πλαίσιο του προγράμματος, ας πούμε, το Made in China 2025, είχαν σκοπό να γίνουν πρώτη δύναμη στον κόσμο στην κατασκευή βιομηχανικών εργαλειομηχανών. Γεγονός θα τους έφερνε σε μεγάλη σύγκρουση με τη Γερμανία, που είναι η πρώτη σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, οπότε είμαι πεπισμένος ότι μπορούν να προσφέρουν. Το θέμα είναι αν θα το κάνουν. Εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Γιατί οι Κινέζοι δεν θέλουν να μπλέξουν γενικώς. Ναι, μεν δεν θέλουν να τα χαλάσουν με τη Ρωσία και συνεχίζουν να τη στηρίζουν αναγκαστικά, δηλαδή, στον οικονομικό τομέα, γιατί με τίποτα δεν θα θέλανε να δουν μια ιτημένη Ρωσία η οποία θα ήταν πλέον ελεγχόμενη από τη Δύση, γιατί ξέρουν ότι έρχεται η σειρά τους, γιατί περικυκλώνονται, γιατί χρειάζονται τη Ρωσία, τις απέραντες ρωσικές εκτάσεις, ως ένα είδος υποκατάστατου των θαλάσσιων δρόμων που τους ελέγχουν, συνεχίζουν να τους ελέγχουν οι Αμερικανοί, και ένα σωρό άλλα πράγματα. Από την άλλη, δεν θέλουν να μπλέξουν. Είναι μια εμπορική αυτοκρατορία και δεν θέλει. Αυτό που θέλει αυτή τη στιγμή η Κίνα είναι να συνεχίσουν τα πράγματα, να πουλάνε τα προϊόντα τους, να παίρνουν κτλ. Δεν έχουν καμία θέση να μπλέξουν. Από την άλλη, υπάρχει το θέμα του γοήτρου. Δηλαδή, πολύ δύσκολα θα υποκύψουν σε αμερικανικές ειδικά πιέσεις άμα τους βάλουν οι άλλοι το μαχαίρι στο λαιμό, άμα τους πούνε δεν θα το κάνεις γιατί θα έχεις πρόβλημα, γιατί ειδικά οι Κινέζοι, οι Ανατολίτες γενικότερα, οι Κινέζοι ειδικότερα, έχουν τεράστια έμφαση αυτό το θέμα του γοήτρου, και επειδή ακριβώς η υψηλή του στρατηγική βασίζεται στην υπέρβαση του λεγόμενου αιώνα της ταπείνωσης, ο οποίος έτσι λέγεται, The Century of Humiliation, που ξεκίνησε από τους πολέμους του οπίου το 1840 τόσο και τελείωσε με τη νίκη του Μάο Τσετούνγκ κατά αυτούς εναντίον στον κινέζικο εμφύλιο. Λοιπόν, είναι πολύ έτσι ευαίσθητοι σε θέματα που θίγουν το κινέζικο γόητρο, ιδιαίτερα αυτή την εποχή. Από άποψη δε και εμπορική αλλά και υψηλής στρατηγικής, οι Κινέζοι πουλάνε παντού. Δηλαδή δεν έχουν τέτοιο θέμα. Οπότε δεν ξέρω πόσο θα είναι, έτσι θα συγκρατηθούν να μην πουλήσουν συστήματα από τα οποία θα βγάλουν και κέρδος, και επίσης από τη στιγμή που το συμφέρον τους, να το πούμε έτσι, από τη στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δυτική Ευρώπη προσπαθούν, στηρίζοντας την Ουκρανία,
να ματώσουν τη Ρωσία πολύ περισσότερο από ότι αυτή ματώνει την Ουκρανία και την οδηγήσουν σε μια εξάντληση, σε ένα είδος θανάτου επ' αιμορραγία, ας πούμε, πράγμα που δεν το θέλει αυτό η Κίνα, είναι πολύ πιθανό να δώσει τη βοήθεια, εάν κρίνει απαραίτητο.